Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα για να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Δένδια, πρώην Υπουργό Εξωτερικών και υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Ρόιτερ. Καλησπέρα στους ακροατές, στους θεατές σας. Έχουμε ένα ναυάγιο το οποίο έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο, βεβαίως εμάς, ολόκληρη την κοινή γνώμη. Διεθνή μέσα είναι εδώ. Μια τραγωδία πέρα από κάθε φαντασία. Και το ερώτημα είναι πώς μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει αυτό. Θα σταματήσουν αυτές τις τραγωδίες στις θάλασσες γύρω μας. Είναι ένα τραγικό συμβάν για το οποίο νομίζω όλη η ελληνική κοινή γνώμη, αλλά όπως πολύ καλά είπατε, όχι μόνο η ελληνική κοινή γνώμη. Αν δει κανείς το BBC, το TV5, τον Φρανς Βεκάτρη, είναι μία από τις πρώτες ειδήσεις. Είναι συγκλονισμένη. Ανθρώπινες ζωές, πόσες ήδη ξέρουμε ότι χάθηκαν και πόσες ακόμα θα βρεθούν ότι χάθηκαν. Κύριε Υπουργέ, οι πληροφορίες λένε ότι χιλιάδες μετανάστες περιμένουν αντίστοιχα πλοία για να κάνουν ένα ανάλογο ταξίδι στα παράλια της Αφρικής. Έχουμε πολλά τέτοια μπροστά μας. Είναι αλήθεια αυτό. Και αν μου επιτρέπετε να θυμίσω, έχω επανειλημμένως πει και εγώ και άλλοι υπουργοί ότι εάν δεν υπάρξει αντιμετώπιση του φαινομένου όχι μόνο στις ακτές της Αφρικής, αλλά στην υποσαχάρια Αφρική και πέραν της υποσαχάριας Αφρικής, και όταν λέω αντιμετώπιση του φαινομένου, δεν εννοώ μόνο τα αστυνομικά μέτρα κατά των λαθροδιακινητών που είναι απαραίτητο να συμβούν. Απαραίτητο να συμβούν. Αλλά και η αναπτυξιακή προσπάθεια στις χώρες αυτές ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες απασχόλησης που θα αποτρέπουν τους ανθρώπους αυτούς να μπουν σε κίνδυνο ζωής για να έρθουν για ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Αν δεν γίνουν όλα αυτά και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθήσει ακόμα περισσότερο να χαλάσει τα πολλά χρήματα που ήδη επενδύει εκεί με πιο αποδοτικό τρόπο, θα ζούμε τέτοιες τραγωδίες. Λυπάμαι που το λέω. Και βεβαίως μέχρι να ξεκινήσει μια διαδικασία να απτυχθούν αυτές οι χώρες, να δημιουργηθούν συνθήκες να μείνουν οι άνθρωποι εκεί, μιλάμε για πολλά χρόνια μπροστά. Μάλιστα. Μιλάμε για χρόνια μπροστά. Μπορεί να γίνουν όμως συγκεκριμένες επεμβάσεις με συγκεκριμένο τρόπο που μπορούν να διαχειριστούν το φαινόμενο μέχρι να φτάσει η Ήπειρος αυτή σε ένα σημείο οικονομικής ανάπτυξης που να μην χρειάζεται αυτού του τύπου τις ροές. Διότι μην κοροϊδευόμαστε, μετανάστευση θα υπάρχει πάντοτε. Ναι. Και από την άλλη, κάτι που ήδη έκανε η Νέα Δημοκρατία, έχει υπογραφεί μια τέτοια σύμβαση για παράδειγμα με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Μπορούμε να διευκολύνουμε την νόμιμη μετανάστευση. Δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς που μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη και να καλύψουν υπαρκτές κενές θέσεις δουλειάς που οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να απασχοληθούν σε αυτές. Τις προηγούμενες ημέρες, πριν προκύψει αυτή η τραγωδία, στην συζήτηση κυριαρχούσε το θέμα της Ροδόπης. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί, νομίζω, ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία. Αν πράγματι, κύριε Υπουργέ, είχατε μια ενημέρωση ότι το τουρκικό προξενείο παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι στη Θράκη. Ότι στην ουσία παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας μας, πρημοδοτώντας συγκεκριμένους υποψήφιους. Γιατί δεν βγήκατε ανοιχτά και να το πείτε? Συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες χώρες όπου είχαμε ανάλογες παρεμβάσεις και περιμένατε να περάσουν εκλογές, να εκλεγούν οι υποψήφοι οι οποίοι εξελέγησαν και να το μάθουμε μετά. Να σας πω. Καταρχήν, παρότι δεν είμαι πλέον Υπουργός Εξωτερικών, μου επιτρέπετε πάντα να έχω την αντίληψη του εξωτερικών και στα εθνικά θέματα, και αυτό το θεωρώ εθνικό θέμα, να τοποθετούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν μπορούν να λυθούν απολύτως και μόνον στον δημόσιο διάλογο και μάλιστα σε έναν προεκλογικό πάλι δημόσιο διάλογο. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλά είναι απολύτως γνωστά σε όλους. Και να πόκειται στον καθένα από εμάς και να φέρουμε στο κάθε κόμμα να περιφρουρεί σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό και τα δικά του ψηφοδέλτια, αλλά και διάφορες άλλες διαδικασίες. Και υπάρχει ένα κριτήριο, διότι εγώ τον πατριωτισμό ή ουδήποτε δεν τον αμφισβητώ. Το εθνικό συμφέρον, λέω πάντα. Δηλαδή, ποιο είναι το κριτήριο? Κάθε ένας υποψήφιος βουλευτής, με τον τρόπο που αυτός το αντιλαμβάνεται, αλλά να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον, όχι άλλο συμφέρον. Αυτή είναι η οριοθετική γραμμή. Και πρέπει κάθε κόμμα, τους δικούς του υποψηφίους, να τους τοποθετεί επί τη βάση αυτής της αξιολογικής κρίσης. Νομίζω ότι ο διάλογος αυτός διεξήχθη και ο Πρωθυπουργός και ο Άκης Κέτσος είπαν αυτά που έπρεπε να πούν. Από εκεί και πέρα, νομίζω, σωστά η Νέα Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί ως κατακλείδα ότι αυτό το θέμα, εν πάση περιπτώσει, έχει εξαντληθεί. Από την άλλη, όμως, προσπαθώ να φανταστώ τι θα έπρατε ο Ερντογάν αν διαπίστωνε ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να επηρεάσει υποψήφιους στις εκλογές της Τουρκίας. Ούτε σε νουθεσίες, φαντάζομαι, κάτω από το τραπέζι και παρασκηνιακά θα είχε μείνει, ούτε το θέμα θα είχε περάσει χωρίς να τον αγγεί να το συζητήσουμε καν, θα είχε σηκώσει τον κόσμο. Η Τουρκία με τους διωγμούς της δεκαετίας του 50 και του 60 εφρόντισε να μην μπορεί να δημιουργηθεί ανάλογο ζήτημα. Η ελληνική κοινότητα αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη αριθμεί ελάχιστες χιλιάδες ανθρώπους, σε μια πόλη περίπου 20 εκατομμυρίων. Κατά συνέπεια, κάποιο τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Η Τουρκία να κατηγορήσει δηλαδή την Ελλάδα για ανάμειξη στα εσωτερικά της δεν μπορεί να το κάνει, και εάν ήθελε να το κάνει, που και αυτό το δεύτερο δεν μου προκύπτει. Κάποιος ο οποίος
παρακολούθησε αυτή την κυβέρνηση 4 χρόνια, έκρινε τη δικιά μας κυβέρνηση. Την κυβέρνησή σας, έκρινε τον κύριο Μητσοτάκη, έκρινε εσάς, έκρινε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και επέλεξε στις εκλογές του Μαΐου να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί πρέπει να αλλάξει άποψη αυτές τις 25 μέρες της δεύτερης προεκλογικής περίοδου και να το πράξει? Εμείς καταρχήν δεν ισχυριζόμαστε ότι πρέπει να αλλάξει άποψη. Είναι σεβαστή η άποψή του και εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να την κρίνουμε. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι δεχόμαστε ως ένα πολύ καλό αποτέλεσμα το προηγούμενο αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου και θα θέλαμε να το επαναλάβουμε. Αν είναι δυνατόν να το βελτιώσουμε, πόσο το καλύτερο. Και τι περιμένουμε? Αν βελτιώσετε, κάποιοι πρέπει να αλλάξουν άποψη. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό λέω. Τι περιμένουμε? Εμείς περιμένουμε να υπάρχει μια σύγκριση. Γιατί εδώ έχουμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Η ελληνική κοινωνία συγκρίνει δύο πρώην πρωθυπουργούς και δύο κυβερνήσεις που υπήρξαν στο παρελθόν. Εμάς, τα τελευταία χρόνια και πριν την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και πέρα να αποφασίσει. Εμείς τοποθετούμαστε με μετριοφροσύνη, με μετριοπάθεια, χωρίς καμιά αλαζονία. Λέμε ότι η δική μας πρόταση είναι η καλύτερη. Μια πρόταση συνέχισης μεταρρυθμίσεων, ομαλότητας, σταθερότητας, σοβαρότητας. Και από εκεί και πέρα η κοινωνία θα κρίνει. Τι ζητάμε? Ποιο είναι για μας το ζητούμενο? Μια πλειοψηφία που να μας επιτρέψει να κυβερνήσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο η αυτοδυναμία. Ξέρετε, μια αυτοδυναμία, το έχω ζήσει αυτό στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή το 2009. Ναι. Μια αυτοδυναμία μιας δύο ψήφων. Οριακή. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ως νέο Υπουργό Δικαιοσύνης να διαπραγματεύεται την ύπαρξη κυβέρνησης έναντι επαρχιακού ειρηνοδικείου. Αυτό δεν ωφελεί τη χώρα.